Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας και κυρίως να συγχαρώ τους διοργανωτές, τον ΣΕΦ, τον κύριο Λαβίδα, για την προσωπική του αφοσίωση στην προσπάθεια της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και να καλωσορίσω τον κύριο Έγκελη και το Συμβούλιο Εξαγωγών. Είναι προφανώς μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στις εργασίες του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ που γίνεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού κυρίου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και της αποστολής που τον συνοδεύει στην Ελλάδα. Έλεγα πριν ότι θεωρώ πως όλοι σήμερα μπορούμε να νιώθουμε ότι συμμετέχουμε σε μια μέρα που έχει εξαιρετική σημασία στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες μας, την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και στην σύσφιξη και την ενδυνάμωση των σχέσεων των οικονομικών ανάμεσα στις χώρες μας. Από την πλευρά μου θέλω να καλωσορίσω θερμά την αποστολή αυτή που ήρθε από την Τουρκία με αισθήματα φιλίας και την πίστη ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας σημαντικής και μακρόχρονης συνεργασίας. Θεωρώ ότι η συμμετοχή πολυάριθμης αντιπροσωπείας σε υπουργικό επίπεδο, αλλά και παράλληλα η παρουσία σημαντικού αριθμού επιχειρηματιών από την Τουρκία, παρέχει μια σημαντική ευκαιρία ώστε να δώσουμε περιεχόμενο και συνέχεια στην πολιτική βούληση να ανοίξουμε νέους δρόμους συνεργασίας με αμοιβαία ωφέλη για τις δύο χώρες μας, αλλά και για να ξεκινήσουν οι δράσεις και οι συνεργασίες σε επιχειρηματικό, εμπορικό και επενδυτικό επίπεδο. Ο κ. Έγκελη ανέφερε πριν ότι υπήρξαν περισσότερες από 200 συναντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η παρουσία και το όραμα των δύο πρωθυπουργών αποτελεί επιβεβαίωση των προσδοκιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία για ανάπτυξη και ευημερία στις δύο χώρες μας μέσα από την εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων των χωρών μας. Η ενθάρρυνση των επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών αποτελεί για μας προτεραιότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οικονομία και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στις συμφωνίες που ήδη υπάρχουν για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων από τη μία και για την αποφυγή της διπλής φορολογίας από την άλλη πλευρά. Και θεωρώ ότι έχουν διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας. Σήμερα θα υπογραφούν άλλες 21 συμφωνίες σε αυτό το πλαίσιο και μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο πολύ ανοίγουν το πεδίο για την συνέχιση και την εμβάθυνση αυτών των οικονομικών σχέσεων. Η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπάρχει ήδη και αποτυπώνεται στην εξέλιξη ενός διμερούς όγκου εμπορίου που το 2000 δεν ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια συνολικά, το 2008 έφτασε τα 3,38 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και πιστεύω ότι οι σημερινές συμφωνίες και η συνεργασία που προηγήθηκε και αυτή που θα ακολουθήσει θα δώσουν μια πολύ μεγάλη όθηση σε αυτό το επίπεδο της συνεργασίας. Δυστυχώς την προηγούμενη χρονιά, λόγω της δύσκολης διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, ο όγκος των συναλλαγών στο πλαίσιο αυτού του διμερούς εμπορίου υπέστη μια σημαντική μείωση. Από το 3,38 δισεκατομμύρια που είχαμε το 2008, το 2009 έπεσε στα 2,6 δισεκατομμύρια. Μια μείωση μεγαλύτερη από 20% δηλαδή. Πιστεύω όμως ότι οι εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών θα επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης και πολύ σύντομα και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση αναμένουμε να συμβάλλει σημαντικά η ενίσχυση και των προσπαθειών για άρση εμποδίων, δασμολογικών και άλλων που περιλαμβάνεται μέσα στις συμφωνίες που συζητιούνται και συμφωνούνται μέσα σε αυτήν την ανοιχτή διαδικασία. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι επιχειρηματικές κοινότητες και τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν πριν για τις συνεχείς συναντήσεις ανάμεσα στα επιχειρηματικά φόρα είναι σημαντικές. Οι επιχειρηματικές κοινότητες λοιπόν των χωρών μας συνεχίζουν να συνεργάζονται για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων. Και θεωρώ ότι έχει πλέον αναπτυχθεί μια δυναμική πολύ σημαντική, την οποία ερχόμαστε με αυτήν την πρωτοβουλία να ενισχύσουμε. Τα ελληνικά και τουρκικά επιμελητήρια και φορείς και από τις δύο χώρες διοργανώνουν παραγωγικές επιχειρηματικές συναντήσεις με στόχο τη διερεύνηση νέων δυνατοτήτων για συνεργασία. Και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και το σημερινό επιχειρηματικό φόρουμ, ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά επίσης νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η έναρξη αυτής της πολιτικής διαδικασίας συνεχούς συνεργασίας που εγγενιάζεται ή ξαναεγγενιάζεται, αν θέλετε, σήμερα. Και θεωρώ ότι αυτό θα φέρει αποτελέσματα που είναι πέρα και πάνω από αυτό που θα μπορούσε να επιτύχει μόνη της η συνεργασία επιμελητηρίων και φορέων. Είναι δηλαδή η σύμπραξη της πολιτικής συνεργασίας και της επιχειρηματικής συνδραστηριότητας που θα φέρει τα αποτελέσματα. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει από τη μία πλευρά οι Έλληνες επιχειρηματίες στην αγορά της Τουρκίας και αυτό ουσιαστικά φωτογραφίζεται σε ένα σύνολο 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων περίπου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τράπεζες, πληροφορική, υπηρεσίες υγείας, τουρισμό, τσιμεντοβιομηχανία, ιχθυοκαλλιέργειες, φαρμακευτικά προϊόντα
και την παροχή υπηρεσιών συμβούλων και βέβαια πολλές ακόμα που έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις από την Τουρκία προς την Ελλάδα, κάτι το οποίο φυσικά καλωσορίζουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε και σε επόμενα βήματα και σε τομείς όπως αναφέρονται οι τράπεζες, η πληροφορική, η ένδυση, παροχή υπηρεσιών συμβούλων και θεωρούμε ότι δίνεται ιδιαίτερα από σήμερα ένα μεγάλο εφαρτήριο για να προχωρήσουμε σε αυτή